Καλησπέρα παιδιά και καλώς ήρθατε στο καινούργιο επεισόδιο του Πανσαραϊκού από τα Αλόνια Σαλόνια, επεισόδιο νούμερο 18. Στο σημερινό επεισόδιο, στο οποίο θα καλύψουμε σχεδόν όλο το δεύτερο μισό της χρονιάς μέχρι να πάμε στα play-off, θα δούμε δύο μάτς που εσείς διαλέξατε στο προηγούμενο επεισόδιο. Είναι επιτέλους το μάτς με τον Βόλο, επιτέλους θα δούμε την ομάδα του Βόλου. Είχε μπει σε δύο προηγούμενες ψηφορίες, δεν κατάφερε νομίζω και τις δύο φορές την ισοβαθμία να προκριθεί στις δύο ομάδες, θα δούμε, οπότε τα κατάφερε τώρα και είναι και ο επαναληπτικός του κυπέλου Ελλάδος απέναντι στον Άρη. Επιστρέφουμε λοιπόν στο κύπελο με στόχο φυσικά να πάρουμε την πρόκριση στον ημιτελικό. Έπαιξα το πρώτο μάτς μόνος μου, έπαιξα κάποια μάτς μόνος μου τα οποία ήρθε η ώρα να πάμε να τα δούμε με το ξεκίνημα του επεισοδίου και να δούμε πώς τα έχουμε πάει μέχρι στιγμής και νομίζω ότι τα έχουμε πάει πάρα πολύ ωραία. Μην ξεχνάτε, αν σας αρέσουν τα βίντεο, να μην ξεχνάτε να αφήνετε το like σας, γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Subscribe όσοι είστε καινούργοι για να μην χάνετε τα καινούργια επεισόδια και να πατήσετε την καμπανίτσα να σας έρχονται ειδοποιήσεις για αυτό όταν ανεβαίνουν. Κάτι το οποίο φυσικά ισχύει και για τους παλιούς. Χορηγός του σημερινού βίντεο δεν είναι άλλος από το eneva.com για να αγοράσεις τα αγαπημένα σου παιχνίδια πάρα πολύ φθηνά. Το link είναι στην περιγραφή. Θα σε οδηγήσει στο eneva, όπου εκεί πέρα μπορείς να κάνεις τις αγορές που επιθυμείς για όποιο παιχνίδι θέλεις, ασφαλέστατα και γρήγορα, και να χρησιμοποιήσεις τον κωδικό Alex Mora πριν το checkout για να πάρεις έξτρα 3% έκπτωση, η οποία προσθέτει συνολική σου γλιτώνει μέρος της προμήθειας των καρτών και του PayPal. Βγαίνεις κερδισμένος εσύ και βοηθάς και εμένα με την αγορά σου. Πάμε να δούμε το βιντεάκι τους και επιστρέφουμε για να δούμε τι έκανα στα μάτς που έπαιξα μόνος μου. Στο προηγούμενο επεισόδιο το είχαμε αφήσει μετά το μάτς επαναληπτικού για το κύπελο Ελλάδος με το Βόλο. Είχαμε κερδίσει 3-1, 3-3 είχε έλειξει το πρώτο μάτς, είχαμε καταφέρει και πήραμε την πρόκριση στα προημιτελικά του κυπέλου Ελλάδος. Οπότε ξεκίνησα να παίζω σήμερα που γράφω το βίντεο, μία μέρα πριν από εσάς που το βλέπετε, με τον Άρη στο κλειάν της Βικελίδης. Προηγήθηκε με τον Αμπουμπακάρ Καμαρά στο 26, ο Ματέος Μπουένο ισοφάρισε στο 48. Και ποιος άλλος, ο Μάρβιν Οτσούνι στο 65 μας έβαλε μπροστά στο σκορ, όπου ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, και με αυτόν τον τρόπο πήραμε την νίκη 2-1 μέσα στο κλειάν της Βικελίδης. Όμως η πρώτη ήττα της χρονιάς ήρθε, δεν θα βγάζαμε τη χρονιά αίτητη, δεν είναι ακόμα η ομάδα έτοιμη για ήττες χρονιές. Από τον Παναθηναϊκό εντός έδρας στο Δημοτικό Γήπεδο Σερών προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός με τον Άιτορ Καταλαπή έδρα στο 16 με πέναλτι, 2-0 πάλι με τον Άιτορ στο 21, 2-1 ο Ντέλετιτς στο 25, 3-1 ο Παναθηναϊκός πάλι με τον Άιτορ να ολοκληρώνει το χατρίκ του με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 27, 3-2 ξανά ο Ντέλετιτς στο 36 και από εκεί και πέρα έγινε μια προσπάθεια για όλο το υπόλοιπο παιχνίδι να καταφέρουμε να φτάσουμε στο τρίτο γκολ το οποίο θα μας δώσει το βαθμό. Δεν τα καταφέραμε δυστυχώς. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει την νίκη και το διπλό μέσα στην έδρα μας σε ένα μάτς στο οποίο ήταν ο ορισμός του ντέρμπι. Πολύ ωραίο παιχνίδι με φάσεις και για τις δύο ομάδες και ένα σκορ το οποίο διαμορφώθηκε από τα πρώτα 36 λεπτά του αγώνα. Στη συνέχεια ταξιδέψαμε στο Γεντικουλέ, στο Θεοδωρός Βαρδινογιάννης, στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου αντιμετωπίσαμε τον Όφη, ο οποίος Όφη είχε διπλή ατυχία στο 33 και στο 44, έμεινε με 9 παίκτες μετά από αποβολή του Μεγιάδο και του Βασίλη του Λαμπρόπουλου. Πιο πριν, ο Ματέος Μπουένο είχε ανοίξει το σκορ στο 13 με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Στο 58 ο Μίλος Ντελέτης έκανε 2-0 το σκορ. Στο 78 και στο 83 ήρθε η ώρα του Μάρβιν του Τσούνι για άλλα δύο γκολ να προσθέσει στο ενεργητικό του και να φτάσουμε στο 0-4. Και έφτασε η ώρα του πρώτου αγώνα για τα προημιτελικά του κυπέλου Ελλάδος απέναντι στον Άρη. Ο οποίος Άρης έχει μια πολύ ωραία ομάδα, πολύ ανταγωνιστική, και ο Αμπουμπακάρ Καμαρά δεν σταματάει να βάζει γκολ, και πόσο μάλλον σε εμάς. Μας έβαλε και πάλι στο δεύτερο λεπτό, προηγήθηκε ο Άρης, και στο 18 όχι μόνο προηγήθηκε, διπλασίασε τα τέρματά του με τον Φαμπιάνο και έκανε το 2-0. Όμως από εκεί και πέρα μίλησε η κλάση του Μάρβιν του Τσούνι. Στο 31, στο 43 και η ολική ανατροπή στο 70 με πέναλτι. Χατρίκ για τον Μάρβιν τον Τσούνι, ο οποίος έφτασε τα 25 γκολ τη φετινή χρονιά σε συνδυασμό πρωτάθλημα και κύπελο προφανώς, έτσι.
25 γκολ λοιπόν για τον Μάρβιν τον Τσούνι. Φεύγουμε με το διπλό μέσα από το Κλέανς Βικελίδης για τον πρώτο προημιτελικό του κυπέλου Ελλάδος. Τα εκτός έδρας γκολ στο κύπελλο Ελλάδος μετράνε κανονικά, οπότε έχουμε 3 εκτός έδρας γκολ και έτσι νομίζω ότι η αποστολή μας στο εντός έδρας, αν δεν είμαστε πάρα πολύ κακοί και αν παρουσιαστούμε όπως πρέπει, θα πάρουμε εύκολα την πρόκριση προς τα ημιτελικά. Ακολουθεί το μάτς με το Βόλο, ο οποίος είναι στην ένατη θέση εκτός έδρας στο Πανθεσσαλικό. Η βαθμολογία έχει ως εξής και θα το βάλω από εδώ πέρα για να δείτε και τους σκόρερ. Βλέπετε η διαφορά του Μάρβιν του Τσούνι σε σχέση με τους υπόλοιπους παίκτες του πρωταθλήματος είναι εντυπωσιακή. Είναι με διαφορά ο καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος και με διαφορά ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος, όπως και ο Πινακάς είναι πρώτος στις ασίστ του πρωταθλήματος, όπως και ο Μισελ είναι δεύτερος στα clean sheet του πρωταθλήματος, όπως και ο Τσούνι ξανά είναι, έχει τα περισσότερα man of the match και τις περισσότερες κίτρινες κάρτες έχει ο Καλογερόπουλος. Σε όλες τις στατιστικές είμαστε μέσα. Πρώτη θέση λοιπόν και ήδη έχουμε προκριθεί στα play-off του πρωταθλήματος με 50 βαθμούς, 16 νίκες, 2 ισοπαλίες, 1 ήττα και πιο αναλυτικά θα δείτε εδώ πέρα ότι έχουμε 43 γκολ υπέρ 10 κατά, στο συν 33 το goal difference λοιπόν σε 19 μάτς. Η ΑΕΚ ακολουθεί με 43 πόντους, ο Ολυμπιακός με 42, ο Άρης με 31, ο ΠΑΟΚ με 31 και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μας κέρδισε και κατάφερε να ξαναμπεί στην πρώτη εξάδα με 27. Βέβαια αυτές οι τρεις ομάδες είναι αρκετά μακριά από εμάς τους τρεις, οι οποίοι μάλλον θα είμαστε και οι ανταγωνιστές για το πρωτάθλημα. Αυτές οι τρεις ομάδες θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Εμείς, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. Στους 25 είναι όφοι. Δεν έχει τελειώσει τα play-off, αν θα μπουν όλες οι ομάδες κτλ. Παίζονται προφανώς ακόμα. Στους 24 είναι ο Αστέρας Τρίπολης, πάρα πολύ κοντά. Στους 21 είναι ο Βόλος, ο οποίος θέλει νίκη για να ελπίζει μέχρι τέλους για να μπει στα play-off και θέλει να την κάνει, εννοείται, απέναντι στον πρωτοπόρο που είμαστε εμείς. Ο Ξάνθη έχει 20, ο Πας Γιάννα έχει 17, ο Ατρόμητος έχει 17, ο Πανετολικός έχει 11 και η Λαμία έχει 5 βαθμούς στην τελευταία θέση με μόλις μία νίκη και δύο ισοπαλίες σε 19 παιχνίδια. Όσον αφορά το roster, να πω ότι το ελάττωσα λιγάκι και συνεχίζω να το ελαττώνω. Ο Ιατρούδης θα φύγει ιδανικός ή στον Ατρόμητο ή στον Πας Γιάννα ή στην Ξάνθη, σε ένα από τις τρεις ομάδες θα καταλήξει. Όπως επίσης ιδανικός δόθηκε και ο Χατζηθοδωρίδης. Δανεικός δόθηκε ο Χατζηθοδωρίδης και θα αγωνιστεί σαν αριστερό μπακ ο Μιτάι όταν χρειαστεί. Είτε βασικός αντί του Λέλο, είτε ως αναπληρωματικός αν χρειαστεί σαν λύση. Διότι ο Λέλο δεν τα έχει πάει πολύ καλά, έχει ένα ντεφορμάρισμα στους τελευταίους αγώνες και γενικά η χρονιά του δεν είναι τρομερή. Έχει 18 μάτς και μία assist μόλις. Μία assist έχει βγάλει και ο Μιτάι που δεν έχει παίξει σχεδόν καθόλου αριστερό μπακ όλη τη χρονιά. Οπότε μάλλον έτσι θα το πάμε. Και θα πάρει περισσότερα παιχνίδια και ο Σαλτήρης και ο Ζησόπουλος μπορεί να μπει καμιά αποστολή καμιά φορά κτλ. Πάρα πολύ καλό το roster μέχρι στιγμής, δεν έχω κανένα παράπονο από τους ποδοσφαιριστές, οπότε πάμε να αντιμετωπίσουμε την ομάδα του Βόλου. Πάμε στα αποδυτήρια να ανακοινώσουμε την εντεκάδα και τα λέμε στον αγωνιστικό χώρο για να τη δούμε και μαζί. Βόλος Πανσεραϊκός λοιπόν στο Πανθεσσαλικό στάδιο, ο άστος του Βόλου δίνει 4, το χ δίνει 3,60 και το διπλό δίνει 1,83. Ο Σωτήρης Αντωνίου είναι στον πάγκο του Βόλου και ο διαιτητής αναμέτρησης είναι ο κύριος Άγγελος Ευαγγέλου, ο οποίος έχει 4 μάτς φέτος, καμία κόκκινη κάρτα και 16 κίτρινες κάρτες, 4 δηλαδή κίτρινες κάρτες ανά μάτς. Όσον αφορά την ομάδα του Βόλου, ο Μαμαντού Κανέ, δανεικός από τον Ολυμπιακό, είναι τιμωρημένος. Ο Φράνκο Φεράρι έχει χτυπήσει στον Αχίλιο Τένοντα και προφανώς είναι εκτός. Ο Ράινερ είναι επίσης τραυματίας, όπως επίσης είναι αμφίβολος και ο Ζίβκοβιτς, αλλά ξεκινάει κατά τα goal post του Βόλου. Για εμάς δεν υπάρχει κάποια απουσία. Στα άλλα ματς αγωνιστικής, ΑΕΚ Ολυμπιακός, μεγάλο ντέρμπι για το ποια ομάδα θα πλησιάσει εμάς σε περίπτωση γκέλας ή θα μείνει κοντά σε εμάς σε σχέση με τον άλλον. Ατρόμητος Παναθηναϊκός, επίσης πολύ σημαντικό ματς. Ο Ατρόμητος με τους νεαποκτηθέντες Χατζηθοδωρίδη και Ιατρούδη από εμάς δανεικούς. Λαμία και Όφη, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης, ΠΑΟΚ Άρης ντέρμπι Θεσσαλονίκης και Ξάνθη Πας Γιάννηνα ντέρμπι, έτσι επαρχία σας το πούμε με λίγα λόγια. Ξάνθη εναντίον Ιωαννίνων. Λοιπόν, μιλάμε εδώ πέρα στους παίχτες και να δούμε τις ενδεκάδες, όπου ο Βόλος έχει τον Ζίβκοβιτς κατά τα goal post, τον Παξεβάνο, τον Λουίς Σίλβα και τον Γκρίλο η τριάδα στην άμυνα, με τον Μπουρίτα δεξιά και τον Καμάργο αριστερά. Άλεξ Σοάρες και Πάολο Φερνάντες είναι
τα δύο half της ομάδας του Βόλου. Τσιλούλης είναι στο δεξί άκρο της επίθεσης, ο Ρεγκατέν είναι στο αριστερό άκρο της επίθεσης και στην κορυφή ο Δημήτρης ο Διαμαντάκος. Με Αναγνωστόπουλο, Λογαρά, Δόνη, Χρήστο Δόνη, Τόμ Φανφέρτ, Αντίλιο Σάντος, Παναγιωτίδη και Σταματιπούλο στον πάγκο Βόλος. Ενώ για εμάς η ενδεκάδα είναι ο Μισελ, είναι ο Σουάρης, είναι ο Καλογερόπουλος, είναι ο Σαλτήρης και είναι ο Μάριο Μιτάη. Είναι ο Σιντιμπέ και ο Πεγκλής. Είναι ο Πινακάς, είναι ο Μπουένο, είναι ο Ντέλετιτς και είναι και ο Μάρβιν ο Τσούνι. Στον πάγκο έχουμε Σάλια, Καδημητρίου, Λέλο, Μπουσταμάντε, Κουκουλέκια, Ιβαζόγλου και Βίτορ Ολιβέιρα. Οι δύο ομάδες παρατάσσονται μπροστά από τους επίσημους και τους πάγκους. Δίνουν όρκο νίκης και το μάτς ξεκινάει. Ελπίζω να είναι ένα ωραίο μάτς. Συνήθως ο Βόλος κάνει ωραία μάτς και ειδικά όταν παίζουμε μαζί του. Ντέλετιτς στο corner, από δεξιά όπως κάνουμε επίθεση κεφαλιά του Καλογερόπουλου, περνάει ψηλά, πολύ μακριά πάνω από τα δοκάρια του Ζίφκοβιτς χωρίς να τον απειλήσει. Ο Πουρίτα έχει ένα μικρό χτύπημα, μια ενόχληση και από ό,τι φαίνεται όμως θα συνεχίσει. Στην Τιμπέ ψάχνει τον Ντέλετιτς, ο Τσιλούλης, ο Σοάρες, δίνει στον Παξεβάνο, εκείνο στο Λουίς Σίλβα που μακρύνει την μπάλα, εκεί πέρα είναι ο Πεγκλής. Εκείνος δίνει στον Μπουένο, Τσούνι, στον Πινακά. Θα κάνει το σούτ ο Πινακάς, η μπάλα θα χτυπήσει στο δοκάρι του πίσω που στηρίζει το τέρμα, τα δίχτυα και δεν θα απειλήσει. Ο Ντέλετιτς μπροστά τώρα θα βγάλει μια σέντρα, ο Ζίφκοβιτς θα μαζέψει, ο Τσούνι δεν θα γίνει επικίνδυνος. Ζίφκοβιτς θα κάνει το βολέ και θα ψάξει το Ρεγκατέν, εκεί πέρα είναι ο Σουάρες. Ο Ρεγκατέν ξαναπαίνει την μπάλα, ο Γαλλομαροκινός. Διαμαντάκος το σούτ, την μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Μισελ. Ο Ρεγκατέν είναι Γαλλομαροκινός ή Γαλλοαλγερινός. Καλό Μαροκινός, καλά το θυμόμουνα. Πολύ ωραίος παίχτης, από τους πολύ καλούς παίχτες κάποτε της Τουλούς και μου αρέσει γενικά σαν παίχτης. Τον έχω χρησιμοποιήσει και στο manager σε save με Βόλο στο Twitch που έχουμε κάνει. Το πρώτο save το φετινό του official release του παιχνιδιού. Μητάει στο πλάγιο. Ο Ολυμπιακός προηγείται 0-1 της ΑΕΚ με τον Ρότζερ Μάρτι. Μητάει. Τον κλείνει ο Πουρίτα και απομακρύνει την μπάλα εκεί πέρα που υπάρχουν μόνο δικοί μας λευκές πανέλες. Καλογερόπουλος είναι στο CDB. Δεν πέρασε παλιά. Μπαξεβάνος, κλέβει. Σαλτήρης, Πεγκλής και τώρα ξανά Ντέλετιτς. Πάλι μπροστά. Ντέλετιτς από τα αριστερά θα βγάλει τη σέντρα. Δεύτερο δοκάρι για την κεφαλιά του Πινακά. Πάνω από τα goal post του Ζίφκοβιτς. Δεν θα απειλήσει ούτε αυτή η φάση, αν και είναι μια ακόμα καλή φάση για εμάς. Τέλος πρώτου ημιχρόνου λοιπόν. 0-0 το παιχνίδι. Όπως βλέπετε, νομίζω ότι είμαστε ελαφρώς καλύτεροι από την ομάδα του Βόλου. Χωρίς όμως να έχουμε κάνει μια τόσο κλασική ευκαιρία έτσι ώστε να πούμε ότι ναι, δικαιούμαστε να προηγούμαστε. Νομίζω ότι το 0-0 είναι δίκαιο αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Ο Μιτά έχει πάρει μια κίτρινη κάρτα και δεν παίζει πάρα πολύ καλά, αλλά από ό,τι φαίνεται την άξιζε. Ο Πεγκλής δεν παίζει καλά, ο Μπουένο δεν παίζει καλά. Θα συνεχίσουμε με τους ίδιους 11 και στο δεύτερο ημίχρονο όμως. Δεν θα βιαστώ να κάνω κινήσεις από τον πάγκο. Ρεγκατέν στο δεύτερο δοκάρι θα σημαδέψει, όχι στο στήριξο του πέναλτι πήγε η μπάλα. Ο Λουίς Σίλβα πήρε την κεφαλιά, μακριά όμως η κατάληξη, η έκβαση της φάσης. Ντέλετιτς το corner, απομακρύνει ο Διαμαντάκος που είχε γυρίσει και λειτουργούσε σαν αμυντικός. Πινακάς δίνει ξανά στον Ντέλετιτς. Εκείνος από τα δεξιά, για να δούμε τι θα κάνει. Θα δώσει στον Σιντιμπέ. Στον Πινακά, ο οποίος θα κάνει το σουτ και ο Ζίφκοβιτς θα μαζέψει στην αγκαλιά του, θα την σφίχτα αγκαλιάσει την μπάλα. Και θα δώσει συνέχεια τώρα με ένα βολέ. Θα ψάξει το Διαμαντάκο εκεί πέρα. Είναι μόνο ο Καλογερόπουλος. Σουάρες παίζει 1-2 με τον Καλογερόπουλο. Σαλτήρης και τώρα ξανά Πεγκλής. Ψάχνει τον Ντέλετιτς. Δεν θα τον βρει. Είναι ο Σαλτήρης εκεί πέρα. Είναι ο Μιτάη, ο οποίος παίρνει την μπάλα ξανά στον Ντέλετιτς. Εκείνο στον Πεγκλή που έρχεται για υποστήριξη. Μπουέν, ο οποίος έχει βγει στα άκρα. Δίνει στον Πεγκλή. Ωραία κυκλοφορία της μπάλας για το σούτ του Σιντιμπέ. 0-1 στο 55. Στο 54, συγγνώμη. Καλιντού Σιντιμπέ, το πρώτο του γκολ για φέτος. Νομίζω γενικά δεν είναι το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Βόλου. Νομίζω πρέπει να έχει βάλει και πέρσι γκολ. Οπότε είναι το πρώτο του γκολ για φέτος. 0-1. Μπράβο, πολύ ωραία εξέλιξη, πολύ ωραία κυκλοφορία της μπάλας. Μου άρεσε αρκετά. Και το 0-1 είναι γεγονός. Πάμε για αλλαγές λοιπόν στο 64 πλέον. Μία αλλαγή η οποία θα γίνει θα είναι να βγει ο Μιτάη και να μπει ο Λέλο. Και μία ακόμη αλλαγή θα βγει ο Μπουένο για να μπει ο Κουκουλάκης στη θέση του. Οπότε βάζουμε έναν έμπειρο. Το Λέλο, αν και δεν είναι πολύ μεγάλο, στο κεφάλι του Καλογερόπουλου θα περάσει out. Δεν είναι πολύ μεγάλο, 24 χρονών είναι, αλλά είναι έμπειρο σχετικά με του υπόλοιπου. Και ο Κουκουλέκης, ο οποίο θα δώσει φρεσκάδα στην επίθεση. Η κεφαλιά του Λουίς Σίλβα μαζεύει ο Μισελ στην αγκαλιά του και θα δώσει συνέχεια με βολέ ή με τα χέρια, για να δούμε. Με βολέ και θα ψάξει τον Ντέλετιτς, ο οποίο από τα αριστερά ανοίγει, προσπαθεί να περάσει τον αντίπαλό του. Θα πάει στην πλάγια γραμμή εκεί πέρα του out. Η κεφαλιά του Πινακά θα καταλήξει στα χέρια του Ζίφκοβιτς χωρίς πρόβλημα, δεν θα τον απειλήσει, ήταν από πολύ πλάγια, σχεδόν παράλληλα προς το τέρμα. Ζίφκοβιτς, Καλογερόπουλος, Σιντιμπέ,
Σουάρες και ξανά ο Καλογερόπουλος. Τώρα ο Πεγκλής δίνει στον Κουκουλέκη. Εκείνο ο Σιντιμπέ. Περνάει ωραία παλιά για τον Πινακά. Η ευκαιρία 0-2 από τον Δημήτρη τον Πινακά. 7ο γκολ φέτος. Πάρα πολύ ωραία φάση. Πάρα πολύ ωραία η κάθετη του Σιντιμπέ, ο οποίος έχει ένα γκολ και μία assist. Ξεκάθαρα MVP της αναμέτρησης. Και πολύ ωραίο το τελείωμα του Πινακά, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι από τους εξτρέμ μας είναι ο πρώτος σκόρερ. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος σκοράρει πιο εύκολα σε σχέση με τους υπόλοιπους. Έχει 7 γκολ και όποτε βγαίνει σχεδόν τετατέτ είναι σχεδόν σίγουρο γκολ, γιατί είναι γρήγορος, έχει πολύ καλά τελειώματα ο Πινακάς. Στο 82 βρισκόμαστε πλέον, θα κάνουμε και μια τρίτη αλλαγή για ξεκούραση. Αυτή θα είναι να βγει ο Τσούνι για να περάσει ο Βίτορ Ολιβέιρα στη θέση του. Θα φρεσκάρουμε ουσιαστικά την επίθεση για να πιέσουμε πιο εύκολα τους αμυντικούς του Βόλου, οι οποίοι θα ψάχνουν να βγάλουν την μπάλα μπροστά, αλλά δεν θα γίνει απολύτως τίποτα. Το μάθα λήξει 0-2, πολύ μεγάλη νίκη για την ομάδα μας. Μισό λεπτό να μιλήσουμε εδώ πέρα στους ποδοσφαιριστές. Ωραία. Και να πάμε να δούμε τα match της υπόλοιπης αγωνιστικής, τα σκορ της υπόλοιπης αγωνιστικής. Έχουμε τα ντέρμπι όπως είπαμε. Η ΑΕΚ ανέτρεψε το σκορ απέναντι στον Ολυμπιακό. Προηγήθηκε στο 31 με τον Μάρτι, Ρόζερ Μάρτι στο 55 και στο 70, Αρσαριφάρτ και Κουτέζα. Δώσαν την νίκη στην ΑΕΚ, η οποία μας μένει στην διαφορά που είχαμε πριν το παιχνίδι μας. Αλλά ανοίγει τη διαφορά στους 4 από τον Ολυμπιακό πλέον. Ατρόμητος Παναθηναϊκός 0-1, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει σε πολύ καλό τέμπο και ρυθμό. Βρίσκεται στην έκτη θέση και ελπίζει να κερδίσει τον Όφη στο Νήμα για να πάρει αυτό στην είσοδο του στα play-off και να προσπαθήσει να διεκδικήσει την έξοδο στην Ευρώπη. Μην ξεχνάμε ότι φέτος βγαίνουν 5 ομάδες στην Ευρώπη. Λαμία Όφη 0-3, με τον 7ο Όφη, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, να έχει 28 βαθμούς. Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 2-1, ΠΑΟΚ Άρης 3-0, Βόλος Πανσεραϊκός 0-2 και Ξάνθη Παζιάννα 3-0. Ο Παζιάννα μπλέκει λιγάκι. Η Λαμία νομίζω ότι είναι ήδη υποβιβασμένη, δεν θα αποτελέσει φόβητρο για τους υπόλοιπους. Αλλά Παζιάννα, Ατρόμητος και Πανετολικός παίζουν πάρα πολύ κοντά ο ένας με τον άλλον για την δεύτερη θέση, η οποία οδηγεί στα μπαράζ απέναντι στον δεύτερο αθλητή των play-off της Super League 2. Ουσιαστικά Βόρειος και Νότιος Όμιλος, οι δύο νικητές παίζουν μεταξύ τους. Αυτός που κερδίζει ανεβαίνει απευθείας, αυτός που χάνει πάει στα μπαράζ. Αυτή λοιπόν είναι η βαθμολογία και πάμε για κύπελο τώρα. Πάμε για επαναληπτικό απέναντι στον Άρη, στην έδρα μας, να διαχειριστούμε. Έχουμε αυτό το 2-3 μέσα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Λοιπόν, αλλαγή της τελευταίας στιγμής όσον αφορά το roster. Κόπηκε ο δανεισμός του Λέλο. Τον έκοψε εγώ βασικά τον δανεισμό του Λέλο. Και προσέθεσα δανεικό μέχρι το καλοκαίρι τον Άλεξ τον Γκέρτσμπαχ. Γνωστός Αυστραλοέλληνας, ο συγκεκριμένος. Είχε κάνει το βήμα στην Ευρώπη στη Ρόζεμπορκ και εκεί πέρα έγινε γνωστός. Πήρε μεταγραφή μετά τα επόμενα χρόνια στη Λανς, στην Μπρέντα, στην Άρχους. Εγώ τον πήρα δανεικό από την Τρουά. Είναι πρόουν ο συγκεκριμένος, δηλαδή τραυματίζεται σχετικά εύκολα. Αλλά νομίζω για το εξάμεινο το οποίο απομένει δεν θα έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Καλός παίκτης είναι. Επιθετικογενής πολύ ποδοσφαιριστής. Όπως βλέπετε, marking δεν έχει σχεδόν καθόλου. Οπότε νομίζω θα προσφέρει. Και σίγουρα ο Λέλο ήταν σε πολύ πτωτική πορεία και δεν μπορούσαμε τίποτα να τον αναστήσω. Οπότε είπα να αλλάξω τελείως πρόσωπο. Δηλαδή να έρθει ο Γκέρτσμπαχ στη θέση του. Δανεικό το πήραμε, το μισθό του, το 50% δηλαδή. Από τα 246 χιλιάρικα τα 123 χιλιάρικα πληρώνω. Δεν έχει κάποια ρήτρα, νομίζω. Βασικά λύει κιόλας το συμβόλαιο το καλοκαίρι. Άμα θέλω, μπορώ να τον αγοράσω. Αλλά δεν νομίζω να τον αγοράσω. Δεν είναι τόσο καλός παίκτης για να μπούμε στη διαδικασία τέτοια. Να τον πάρω σε ελεύθερο δηλαδή. Και ακολουθεί το μεγάλο match με τον Άρη. Δεν θα κάνει ντεμπούτο προφανώς ο Γκέρτσμπαχ αυτό το match. Έχουμε παιχνίδια στη συνέχεια για να κάνει ντεμπούτο αν χρειαστεί. Οπότε πάμε στα αποδυτήρια να ανακοινώσουμε την 11η και τα λέμε στον αγωνιστικό χώρο για να τη δούμε και μαζί. Πανσεραϊκός Άρης λοιπόν με απουσίες. Έχουμε κάποιες απουσίες, η αλήθεια είναι. 2-20 ο άσος, 3,5 το χ και 3 το διπλό για την ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη στον πάγκο του Άρη. Ο Γιώργος Οκομίνης είναι διαιτητής. 11 μάτς φέτος, καμία κόκκινη κάρτα, 23 κίτρινες κάρτες στο παιχνίδι. Και τιμωρημένος είναι ο Καλλιντού Σιντιμπέ, ο οποίος μάζεψε κάρτες και εκτείει την ποινή του. Τα άλλα μάτς των προημιτελικών του κυπέλου Ελλάδος είναι Αστέρα Τρίπολης ΠΑΟΚ, με τον Αστέρα Τρίπολης να έχει κερδίσει 0-1 μέσα στην Τούμπα. Λάρισα Ολυμπιακός
Ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει ο Καρισκάκης 4-0 τη Λάρισα και κατά βάση πιθανότητα θα περάσει ανέτα κιόλας. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 3-0 είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός μέσα στην Αγία Σοφιά, οπότε κατά βάση πιθανότητα είναι στους 4 και φυσικά εμείς με τον Άρη. Οπότε πάμε να δούμε βασικά μισό λεπτό. Δεν είναι τηλεοπτικό το μάτσο εδώ πέρα στο κύπελο, οπότε δεν μπορώ να πάω πίσω. Ωραία, θα σας δείξω τις δεκάδες από εδώ πέρα. Λοιπόν, κάτσα να δώσω και έναν έπαιρνο, μια ενθάρρυνση βασικά. Μπαντιασίλ κατά τα δοκάρια, Πολ Βαλεντέν, Μπράμπετς Φαμπιάνο και Λουμόρ Αγκμπενιένιου στην άμυνα. Ο Λουμόρ τέλος πάντων. Αμερικά χαφ είναι ο Εντιαγέ και ο Τζέγκο. Δεξιά είναι ο Ματέο Γκαρσία, δεκάρι είναι ο Χαϊρόβιτς, αριστερά είναι ο Νταβίτ Γιούνκα. Και στην κορυφή ο πρώτος κόρη της ομάδας, του Άρη, ο Αμπουμπακάρ Κάμαρα. Για εμάς είναι Μισελ κατά τα goal post, Αγκουστίν Σουάρες, Καλογερόπουλος, Αλτήρης και Μιτάη. Μπουσταμάντε και Μπρούνο Πάθο, ο οποίος επιστρέφει στην εντεκάδα μετά από πολύ καιρό, μιας και ο Σιντιμπέ, όπως είπαμε, είναι τιμωρημένος και ο Πεγκλής είναι πάρα πολύ κουρασμένος για να αγωνιστεί στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Δημήτρης Πινακάς στα δεξιά, Μπουένο στο 10, Ντέλετ στα αριστερά και φυσικά Μάρβιν Τσούνι στην κορυφή της επίθεσης. Οπότε το match ξεκινάει. 3-2 υπέρ μας είναι το σκορ, μετά εκτός έδρας γκολ φυσικά να μετράνε. Είχαμε κερδίσει 2-3 λοιπόν μέσα στο Κλεάνης Βικελίδης. Καλό ξεκίνημα έχουμε κάνει μέχρι στιγμής, στο 15. Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ απέναντι στη Λάρισα 0-1 με τον Ντελ Καστίγιο στο 1 το λεπτό. 2-0 ο Ολυμπιακός κιόλας. Θα πάω, άνοιξε αυτό το σκορ απέναντι σε ποιον έπαιζε, στον Αστέρα, ναι. Πινακάς δίνει στον Μπουσταμάντε, εκείνο στον Μπρούνο Παθ, δίνει στον Μπουένο. Το γκολ το βάζει ο Ματέος Μπουένο, αλλά δεν μετράει. Έχει σηκωθεί η σημαία του επόπτη. Δεν υπάρχει VAR στο κύπελο. Νομίζω ότι είναι λάθος. Το γκολ έπρεπε να μετρήσει, θεωρώ. Αλλά ναι, okay, έτσι λίγο γρήγορα που το είδα. Δεν υπάρχει VAR στο κύπελο. Όπως και στην πραγματικότητα είναι προαιρετικό για όποιες ομάδες καλύψουν το κόστος τους. Αυτό δεν υπάρχει μέσα στο παιχνίδι, οπότε δεν υπάρχει VAR. Ο Άρης όμως ανοίγει το σκορ με τον Μπαντού Ντιαγέ και αυτό το γκολ επίσης δεν μετράει, μιας και ο επόπτης σήκωσε τη σημαία του και ακυρώνεται. Το 0-0 παραμένει καθώς πηγαίνουμε στο ημίχρονο πλέον. Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ 1-1, αυτή τη στιγμή περνάει ο Αστέρας. Ο Ολυμπιακός κερδίζει ξανά 0-2 τη Λάρισα, οπότε έχει φτάσει 6-0 το συνολικό σκορ. Ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ είναι στο 1-2. Εντάξει, η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ δύσκολη η υπόθεση πρόκρισής της και εμείς φυσικά στο 0-0. Γενικά εντάξει, δεν περιμένω ότι θα είναι και πολύ καλό το συγκεκριμένο match. Οι ομάδες είναι αρκετά κουρασμένες, ήταν πολύ κολλητά τα παιχνίδια των προημιτελικών του κυπέλου. Όπως δηλαδή και στην πραγματικότητα τώρα, σκεφτείτε με όλη αυτή την κατάσταση και τις αναβολές των παιχνιδιών που γίνεται ακόμα πιο γεμάτο το πρόγραμμα. Έτσι και στο παιχνίδι εδώ πέρα, τέλος Γενάρη, αρχές Φλεβάρη, είναι πάρα πολύ πυκνό το πρόγραμμα. Πριν δηλαδή ουσιαστικά την επανέναρξη της Ευρώπης για όσες ομάδες αυτές αγωνίζονται εκεί πέρα. Θα δούμε τη συνέχεια του επεισοδίου ποιες ομάδες αγωνίζονται. 1-0 με τον Αλέξη Καλογερόπουλο, είναι το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Πανσεραϊκού. Ανοίγει το σκορ η ομάδα μας στο 72 από ασίστ του Μπουσταμάντε. Καλογερόπουλος πήρε την κεφαλιά, αμαρκάριστο στο δεύτερο δοκάρι, τον έχασε ο Χαϊρόβιτς. Δεν ξέρω για ποιο λόγο βέβαια ο Χαϊρόβιτς ήταν εκεί πέρα και μάρκαρε τον Καλογερόπουλο, αλλά ναι, οκ. Okay. Μπουένο θα βγει, Κουκουλέκης θα μπει, Σουάρες θα βγει, Σάλιακας θα περάσει στην θέση του. Δύο αλλαγές λοιπόν στο 75. Ένα κόρνερ τώρα από τα δεξιά, όπως κάνουμε επίθεση με τον Τέλετιτς. Εκτελεί ο Τέλετιτς τη κεφαλιά του Μπρούνο Παθ στα χέρια του Μπαντιασίλ. Δεν έχει πρόβλημα ο Γάλλος τερματοφύλακας να μαζέψει και να δώσει συνέχεια ψάχνοντας τον Χαϊρόβιτς. Εκείνος δίνει στον Σάσα. Ο Τζέγκο και τώρα ο Πεναλόθα. Λουμόρ δεν περνάει παλιά. Ο Σάλιακας είναι εκεί πέρα και κόβει. Κουκουλέκης προσπαθεί να βγάλει την αντεπίθεση για την ομάδα μας. Θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Σάλιακα. Εκείνος ακόμα πιο πίσω στον Καλογερόπουλο για να πάμε σε οργανωμένη επίθεση. Με τον Καλογερόπουλο να δίνει στο Σαλτήρι. Εκείνος στο Μιτάι και ξανά στο Σαλτήρι. Τώρα Καλογερόπουλος δίνει δεξιά στον Εμμανόλη τον Σάλιακα. Ο οποίος έχει αρκετό χώρο για να ανέβει, να δώσει τον πίνακα, θα γυρίσει για τον Τσούνι. 2-0, Μάρβιν Τσούνι, 26ο γκολ φέτος. 5-2 συνολικό σκορ και νομίζω πλέον πέρα πάσης αμφιβολίας είμαστε στα ημιτελικά, όπου προφανώς θα περιμένουμε να δούμε και τον αντίπαλό μας. Με ποια ομάδα θα κληθούμε να παίξουμε στα ημιτελικά. Ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ είναι στο 1-3, στο επόμενο γκολ η ΑΕΚ. Κάτι γίνεται εδώ πέρα. Ντέλετιτς θα πάει απευθείας να νικήσει τον Μπαντιασίλ, δεν θα τα καταφέρει. Πάμε για την τρίτη και τελευταία αλλαγή. Θα βγει ο Πινακάς, θα έρθει ο Τσούνι δεξιά και θα πάει ο Βίτορ Ολιβέιρα στην κορυφή. Αυτές θα είναι οι αλλαγές μας. Με αυτή την αλλαγή θα κλείσουμε τις κινήσεις μας από τον πάγκο. Ντουσό,
Έρχεται ο Μπουσταμάντε και ενώ έχει και κίτρινη κάρτα κάνει εξαιρετικό τάκλινγκ και κλέβει. Ο ΠΑΟΚ κατά πάσα πιθανότητα θα μείνει έξω. Να δούμε βέβαια το τελικό, τα τελικά αποτελέσματα από τα μάτς. Γιατί μπορεί μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο κάτι να έχει γίνει. Οπότε να δούμε ποιες ομάδες βρίσκονται στα ημιτελικά. Εμείς είμαστε σίγουρα με το 5-3 συνολικό σκορ επί του Άρη. Πολύ καλή εμφάνιση την ομάδα. Πολύ σταθερή και σοβαρή. Έβαλε τα γκολ που έπρεπε και κέρδισε. Το φοβόμουν αρκετά το μάτς γιατί είχαμε ελλείψεις σημαντικών παιχτών όπως ο Πεγκλής και ο Σιντιμπέ. Όποτε παίζουν. Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ λοιπόν. Ο ΠΑΟΚ μένει εκτός. Ο Αστέρας Τρίπολης βρίσκεται στα ημιτελικά. Όπως βρίσκεται και ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός πέρασε. Έπαιζε και με 10 παίκτες από το 72. Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να βάλει το τέταρτο γκολ. Το οποίο θα έστελνε το παιχνίδι στην παράταση. Βασικά θα έστελνε το παιχνίδι στην παράταση. Όχι, θα παίρναγε η ΑΕΚ. Νομίζω. Ναι. Θα παίρναγε η ΑΕΚ στα εκτός έδρας γκολ. Αν έκανε το 1-4. Και Πανσεραϊκός Άρης 2-0 προφανώς. Οπότε, πάω να παίξω τα μάτς τα οποία χρωστάω. Να συμπληρώσω τη χρονιά, να ολοκληρώσω τη χρονιά βασικά. Και φυσικά να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλός μας στα ημιτελικά. Μετά τον επαναληπτικό αγώνα με τον Άρη και την πρόκρισή μας στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος, κληρωθήκαμε τον Αστέρα Τρίπολης και δεν θέλω να σας λέω ψέματα. Έφτασα μέχρι και το μάτς με την ΑΕΚ και έχω παίξει δύο φορές αυτά τα μάτς. Διότι μετά το μάτς με την ΑΕΚ και πριν το μάτς με τον Πανατολικό είχα blue screen στον υπολογιστή μου, άρα έχασα όλη αυτή εδώ την εξέλιξη από την ΑΕΚ μέχρι και τη Λαμία, από τη Λαμία μέχρι και την ΑΕΚ. Και όταν το ξανά άνοιξα τέλος πάντων, τα ξαναέπαιξα τα παιχνίδια και προφανώς δεν ήρθαν 100% τα ίδια αποτελέσματα. Σας το λέω αυτό γιατί σας το λέω. Γιατί θα μπορούσα να ξαναπαίξω τα μάτς μέχρι να έρθουν ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα ή τέλος πάντων επειδή μου άμα κέρδισα να κέρδιζα. Αλλά γράφω ήδη 5 ώρες, είναι πολύ μεγάλο το συγκεκριμένο session και είμαι πάρα πολύ κουρασμένος και λίγο ξενερωμένος. Θα σας πω όμως γιατί είμαι ξενερωμένος. Στο μάτς με τη Λαμία πήγαμε και κερδίσαμε 3-0 με γκολ του Πεγκλή, του Γκέρσμπαχ και του Βίτορ Ολιβέιρα στο 90-1. Εύκολη νίκη, πάρα πολύ ωραία, με clean sheet ένα ακόμα από τον Ζαραβέλα, ο οποίος παίρνει και αυτός σιγά σιγά κάποια παιχνίδια. Στη συνέχεια, εδώ πέρα με τον Ατρόμητο, παίζοντας την πρώτη φορά, κέρδισα. Τη δεύτερη φορά που έπαιξα, δεν κέρδισα. Και μάλιστα, στο πρώτο μάτς που έπαιξα με τον Ατρόμητο, έκανε clean sheet ο Ζαραβέλας. Σε αυτό το μάτς ήταν πολύ κακός. Και χάσαμε κιόλας, όπως βλέπετε. Μάλιστα, χάσαμε με κάτω τα χέρια. Μειώσαμε στο 90-2 με τον Τσούνι. Στη συνέχεια, στον πρώτο ημιτελικό με τον Αστέρα Τρίπολης κέρδισα με 2 γκολ του Πινακά στο 30 και στο 90. Στο παιχνίδι πριν το blue screen είχα κερδίσει 1-0. Άρα θεωρητικά λίγο κερδισμένος εδώ πέρα. Στο μάτς με τον ΠΑΟΚ, παίζοντας την πρώτη φορά, κέρδισα 3-2 με 9 παίκτες. Οπότε αυτή τη φορά κέρδισα 3-0 με hat-trick του Τσούνι στο 36, στο 39 και στο 53. Ουσιαστικά γλίδωσα τους δύο παίκτες που είχαν αποβληθεί. Όμως, παίζοντας με την ΑΕΚ την πρώτη φορά, κέρδισα. Ακόμα και με τους δύο παίκτες λιγότερους. Αυτή τη φορά δεν κέρδισα. Προηγήθηκα στο 46-42. Δέχτηκα γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου και δέχτηκα και την ισοφάρηση του Λιβάη Γκαρσία στο 69. 2-2 με την ΑΕΚ. Από εδώ και πέρα, τα έπαιξα πρώτη φορά. Κέρδισα τον Πανατολικό. 2-0 με τον Βίτορ Ολιβέιρα και τον Δημήτρη τον Πινακά. Στη συνέχεια, από τον Αστέρα Τρίπολης στον επαναληπτικό, έχασα 2-1. Με γκολ του Νταμπάγκ στο 10 και στο 12 προηγήθηκε 2-0 ο Αστέρας Τρίπολης. Ισοφάρισε το σκορ του πρώτου παιχνιδιού, αλλά ο Καλλιτούς την πέσε στο 16, έκανε το 2-1 και από εκεί και πέρα το match έμεινε 100% ίδιο. Και στο τελευταίο match της χρονιάς, της κανονικής διάρκειας, κέρδισα 0-3 την Ξάνθη στα πηγάδια με Πινακά στο 29, Τσούνι στο 36 και Μπουσταμάντε στο 80. Γιατί είμαι ξενερωμένος? Προφανώς γιατί έκανα ήττα με τον Ατρόμητο που δεν θα την έκανα. Δεν τα έκανα την πρώτη φορά που έπαιξα τα παιχνίδια και προφανώς γιατί κέρδισα την ΑΕΚ στο μεταξύ μας παιχνίδι την πρώτη φορά. Αυτή τη φορά δεν την κέρδισα και από εκεί που θα είχα 12 βαθμούς διαφορά, ξέρω εγώ, από την ΑΕΚ, αυτή τη στιγμή μπαίνουμε στα play-off με 4 μόλις βαθμούς διαφορά από την ΑΕΚ, που σημαίνει ότι σε δύο γκέλες που είναι πολύ πιθανό να έρθουν με συνεχόμενα παιχνίδια και συνεχόμενα ντέρμπι, η ΑΕΚ μπορεί να βρεθεί στην πρώτη θέση και να διεκδικήσει κανονικά το πρωτάθλημα. Θα σας έδειχνα ένα από τα μάτς τα τελευταία, είτε τον επαναληπτικό με τον Αστέρα Τρίπολης, είτε το τελευταίο μάτς της χρονιάς με την Ξάνθη που δεν την έχουμε δει κιόλας. Έκπληξη, τρίτο ματσάκι στο επεισόδιο, αλλά δεν είχα πραγματικά καμία όρεξη να κάτσω να γράψω κι άλλον αγώνα. Πραγματικά δεν είμαι πάρα πολύ ξενερωμένος αυτή τη στιγμή και
Στα... Περάσαμε στον τελικό τέλος πάντων του κυπέλλου Ελλάδος. Θα παίξουμε τον Ολυμπιακό στο ΆΚΑ, τελευταίο μάτς της χρονιάς. Και ξεκινάνε τα play-off. Στα play-off μπήκε η ΑΕΚ με 62, ο Ολυμπιακός με 60, ο ΠΑΟΚ με 44, ο ΟΦΗ με 43 και ο Παναθηναϊκός με 38. Ο Άρης δεν κατάφερε δυστυχώς να μπει με 36 βαθμούς, 31 ο Αστέρας Τρίπολης, 29 ο Βόλος, 24 η Ξάνθη, 23 ο Παζιάννα, 22 ο Ατρόμητος, 18 ο Πανετολικός και στην τελευταία θέση η Λαμία με 7 βαθμούς, μόλις μία νίκη σε όλο το πρωτάθλημα. Απίστευτο. Όταν την πρώτη φορά πριν το blue screen είχε κάνει και δεύτερη νίκη επί του Ατρομήτου. By the way, δεν έκανε σε αυτή τη φορά, δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Τώρα, όσον αφορά το πρόγραμμα, βασικά πριν πάμε στο πρόγραμμα, επειδή θα με ρωτάτε κάτω στα σχόλια και δεν θα ξέρω τι να σας απαντήσω. Ο Ολυμπιακός συνέχισε στην Ευρώπη, τι έκανε, γιατί ήταν ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός οι δύο που παίζανε. Μετά το Europa League... συνέχισε, έπαιξε τον πρώτο νοκάουτ γύρο του Europa League. Λοιπόν, βασικά ας πάμε εδώ πέρα στα groups και ας πάμε στον Ολυμπιακό. Πέρασε ως δεύτερος με 10 βαθμούς, 16 Σεβίλη, 5 Χρόνιγκεν και 9 η Μακάμπι Τελαβίβ. Οπότε πέρασε στον πρώτο νοκάουτ γύρο, όπου έπαιξε με την Μπέτις και έχασε με 2-1 συνολικό σκορ και αποκλείστηκε στους 16, όχι 16. Το πρώτο νοκάουτ γύρω του Europa League δεν είναι 16, δεν είναι 32, είναι 24 ουσιαστικά, αλλά ναι, είναι οι ομάδες που κατεβαίνουν από το Champions League και οι δεύτερες των ομίλων. Τώρα, όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, πάμε να δούμε και τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν στο Conference και συνεχίζει από ό,τι βλέπω στο Conference. Ήταν στον πρώτο group του Conference League, θα το δούμε εδώ πέρα, με Σπαρτάκ, Σουμπότιτσα, 13 πόντους, 12 πόντους ο ΠΑΟΚ, 7 η Μάλμε και 3 η Στουρμγκρατς στο συγκεκριμένο όμιλο. Πρώτο νοκάουτ έπαιξε ο ΠΑΟΚ, κέρδισε τη Χρόνιγκεν 3-2 συνολικό σκορ και πέρασε. Και στον δεύτερο νοκάουτ αντιμετωπίζει τη Βικτόρια Πλιτζέν και αναμένουμε και εκεί πέρα να δούμε τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ για να δούμε αν θα συνεχίσει η πορεία του στην Ευρώπη στο Europa Conference League. Τώρα, για το επόμενο επεισόδιο, δηλαδή για το επεισόδιο της Παρασκευής, διότι την Τετάρτη έχει πείραμα. Πρώτος γύρος των play-offs, Παναθηναϊκός εκτός, Όφη εντός, Ολυμπιακός εκτός, ΑΕΚ εντός, ΠΑΟΚ εκτός. Okay. Αυτά είναι τα διαθέσιμα παιχνίδια που έχετε να διαλέξετε. Δύο από αυτά θα διαλέξετε. Απλά σας το ξαναλέω και τώρα και να το έχετε στο μυαλό σας ότι τις δύο ομάδες που θα δούμε σε αυτό εδώ τον πρώτο γύρο δεν θα τις δούμε στο δεύτερο γύρο. Οπότε, αν δεν θέλετε να κάψετε την ΑΕΚ, για παράδειγμα που είναι πολύ κοντά μας, ή τον Ολυμπιακό, κρατήστε τα για το δεύτερο γύρο που είναι και back-to-back τα παιχνίδια και βολεύει περισσότερο. Συμβουλή σας δίνω για να μην κάψουμε τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ από τον πρώτο γύρο και ίσως στο δεύτερο γύρο να είμαστε ακόμα κοντά και να είναι πολύ πιο σημαντικά και πιο αγχώδη τα παιχνίδια. Okay, δικιά σας είναι η απόφαση. Με ψήφους πάντα πλειοψηφικά πάει, οπότε περιμένω τα σχόλιά σας από κάτω και πραγματικά ξενέρωσα αρκετά, διότι θα είχαμε 12 βαθμούς διαφορά από την ΑΕΚ πραγματικά αντί για 4. Και εντάξει, κάθε εμπόδιο για καλό λένε, ας το πάρουμε έτσι και ας προχωρήσουμε. Πάντως αν χαθεί αυτό το πρωτάθλημα πραγματικά θα ξενερώσω πάρα πολύ άσχημα για αυτό το πράγμα το οποίο έγινε. Δεν είχα ξαναλέω την υπομονή να κάνω simulate τα παιχνίδια συνέχεια μέχρι τουλάχιστον να έρθει το αποτέλεσμα το οποίο είχα πάρει και στην πραγματικότητα. Με τον Ατρόμητο και με την ΑΕΚ ήταν αυτό. Οπότε βγήκαμε χαμένοι από το blue screen το οποίο έφαγε το PC μου. Αυτά. Αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε αφήστε ένα like, γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Καμπανίτσα για να μην χάνετε τα καινούργια επεισόδια τα οποία ανεβαίνουν. Πολύ σημαντικό. Ισχύει και για καινούργιους και για παλιούς. Και φυσικά τα λέμε σε κάποιο επόμενο επεισόδιο ή καθημερινές της εβδομάδας στο Twitch, 6 ώρα το απόγευμα, με ανεργία. Είμαστε ξανά στην Αγγλία, είμαστε στη Newcastle, έχουμε ένα απίστευτο budget και πάμε επιτέλους να τα πάρουμε όλα όσον αφορά τους τίτλους. Πρωταθλήματα, κύπελα, Champions League, όλα θα τα πάρουμε για να φτάσουμε στην κορυφή του κόσμου όντας, ξεκινώντας χωρίς δίπλωμα και άνεργοι. Πλέον τα καταφέραμε, είμαστε 11η σεζόν. Οπότε, σας περιμένω και εκεί και μέχρι την επόμενη φορά. Ήμουν ο Άλεξ Μόρακ και γεια σας από μένα.